Και θα πάμε σήμερα να δούμε ένα ωραίο μήνυμα μέσα από τη βίβλο για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να βλέπουμε τα πράγματα. Είτε τα βλέπουμε ως παιδιά του Θεού, είτε τα βλέπουμε ως άνθρωποι του κόσμου. Δεν υπάρχει τρίτος τρόπος. Είτε τα βλέπουμε με την ανθρώπινη αντίληψη, είτε τα βλέπουμε με την εξήγηση του Θεού. Δεν υπάρχει μεσαία λύση. Και αφού είμαστε λαός του Θεού, πρέπει να τα δούμε με την εξήγηση του Κυρίου κατά πάντα. Να είστε ευλογημένοι, χαιρετούμε και όλους τους φίλους από το διαδίκτυο και έχουν ανάγκη οι άνθρωποι και ο λαός του Θεού να πάρουν ό,τι δώσει ο Θεός στο λαό του. Και θα πάμε στο Λουκά 18 κεφάλαιο, να δούμε από το 1 μέχρι και το 8. 1406 σελίδα, έχει μία παραβολή με τον άδικο κριτή. Λουκάς. Λουκάς 18 κεφάλαιο, από το 1 μέχρι και το 8. Μία χείρα πήγαινε σε έναν άρχοντα της εποχής εκείνη και διεκδικούσε το δίκιο της. Και στο τέλος αυτός ο κριτής που ήταν και άδικος, εξαιτίας της επιμονής που είχε η γυναίκα, της έδωσε την απάντηση στο αίτημά της. Για να το δούμε. Λουκάς 18 από το 1 μέχρι και το 8. Τους έλεγε μάλιστα για μία παραβολή για το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν. Λέγοντας, σε κάποια πόλη υπήρχε ένας κριτής ο οποίος τον Θεό δεν φοβόταν και άνθρωπο δεν τρεπόταν. Ήταν και μία χείρα σε εκείνη την πόλη και ερχόταν σε αυτό λέγοντας, απόδωσε το δίκαιο από τον αντίδικό μου. Και μέχρι κάποιο σημείο δεν θέλησε, ύστερα όμως από αυτά είπε μέσα του, αν και τον Θεό δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν θέλουμε, τουλάχιστον, επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα, ας της αποδώσουν το δίκιο της για να μην έρχεται πάντοτε και να μην βασανίζει. Και ο Κύριος είπε, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής, ο Θεός μάλιστα δεν θα αποδώσει το δίκιο των εκλεκτών του, αυτόν που βοούν σε αυτόν ημέρα και νύχτα και μακροθυμεί για αυτούς. Αυτό είναι το σημαντικό το 8. Σας λέω ότι θα αποδώσει το δίκιο τους γρήγορα, πλην όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει άραγε την πίστη επάνω στη γη. Ξέρετε, η πίστη μπορεί να κλονιστεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανθρώπινη πίστη. Υπάρχουν δύο επίπεδα πίστης. Η πίστη Θεού που έρχεται με την αναγέννηση και η ανθρώπινη πίστη. Που μπορείς να σηκωθείς, να πας στη δουλειά, να περπατείς, η ανθρώπινη πίστη. Που σε βοηθάει να πας στο Θεό. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει στον Θεό μπορεί να πάει στον Θεό με πίστη που είναι η ανθρώπινη πίστη. Άραγε στους τελευταίους χρόνους θα βρεθεί η πίστη στον κόσμο. Η πίστη στους τελευταίους χρόνους θα κλονιστεί. Τι σημαίνει θα κλονιστεί, θα αρρωστήσει. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που η πίστη των ανθρώπων έχει κλονιστεί και έχει αρρωστήσει. Και πίσω από αυτό το γεγονός είναι το πνεύμα της πλάνης που εργάζεται με έναν τρόπο να κλονίσει την πίστη των ανθρώπων ώστε η πίστη να αρρωστήσει και να παγιδευτούν. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν πίστη σε ένα πανί 10×10, τη μάσκα. Και όχι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να τους φυλάξει από αυτή τη μάστιγα. Είναι ένας κλονισμός της πίστης. Είναι μια μεταστροφή της πίστης. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Πέτρο, ο διάβολος ζήτησε να σας κοσκινήσει. Και όταν ο διάβολος κοσκινήσει είναι πως είναι το ταψί που σε κοσκινάει. Υπάρχει πολύ κοσκίνισμα. Και αν δεν έχουμε εσωτερικό υπόβαθρο σχέσεις με τον Θεό, θα κλονιστεί ο άνθρωπος. Θα τα δει ανθρώπινα. Και σήμερα θα μιλήσουμε ποιο είναι το φάρμακο, το αντισηπτικό. Όχι το φυσικό αντισηπτικό, το πνευματικό αντισηπτικό. Είναι η υγιή πίστη. Να μπορείς να πιστεύεις σωστά. Γιατί σήμερα ο διάβολος έκανε κάτι, έκανε όλο τον πλανήτη
να ομολογεί πίστη σε έναν ιό γρήπης. Σκεφτείτε, εκατομμύρια άνθρωποι λένε κάθε μέρα, 100 φορές, 1000 φορές, πόσο δυνατός είναι αυτός ο ιός. Και στον πνευματικό κόσμο χάνεται η χάρη. Και αφού χάνεται η χάρη, δημιουργείται ενέργεια κακή, περνάει το κακό. Και τότε ο άλλος, αν βήξει στην άλλη γωνία, αισθάνεσαι ότι αρρώστησες. Αρρώστησε η πίστη. Αλληλούια! Κλέβει την πίστη, αρρωσταίνει την πίστη ο διάβολος. Και αντί να πιστεύει στη ζωή, η ζωή που μας κάνει ο Κύριος είναι κάτι σπουδαίο. Δεν είναι φύσηξη ο αέρας, μας πήρε και εξαφανιστήκαμε. Αυτό είναι η ζωή μας. Η ζωή μας είναι δοσμένη από τον Κύριο. Να την αφιερώνουμε στον Κύριο. Είναι ευλογημένη από τον Κύριο. Δεν μπορεί ο Υιός να μας την πάρει έτσι για πλάκα. Είναι δυνατό να πιστεύουμε ότι ένας Υιός μπορεί να μας πάρει τη ζωή έτσι. Μπορεί να την πάρει αν το πιστέψεις. Αν πιστέψεις ότι μπορεί να σου πάρει τη ζωή ο Υιός, θα την πάρει. Και έχει κάνει εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον πλανήτη και ομολογούν πίστη στο κακό, στο θάνατο. Όταν υψώνεται το πρόσωπο του Χριστού, δημιουργείται ειρήνη στον κόσμο. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Υπάρχει ειρήνη. Οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους μέσα. Μη με αγγίξεις, μη με πλησιάσεις, μη. Και οι ηγέτες των κρατών οδηγούνται λάθος. Γι' αυτό λέει η Γραφή να προσευχόμαστε για τους κυβερνώντας. Και σήμερα ο Θεός θα μας αποκαλύψει πώς δουλεύει το κακό. Επομένως η πίστη μπορεί να αρρωστήσει. Η πίστη μπορεί να μεταστραφεί και να φύγει από το πρόσωπο του Χριστού και να πάει στον ιό, να πάει στο πανί, να πάει στο κακό. Και ό,τι πιστεύεις, αυτό μιλάς. Αν πιστεύεις στην εξουσία του φόβου, αυτό μιλάς. Αν πιστεύεις στην εξουσία της ζωής, αυτό μιλάς. Αλληλούια! Και ο διάβολος τρέμει το αίμα του Ιησού και την υγιή πίστη. Αλληλούια! Επομένως, εμείς σαν λαός του Θεού πρέπει να κάνουμε το αντίθετο από ό,τι κάνουν οι φοβισμένοι άνθρωποι. Να τους ενθαρρύνουμε, να τους αγαπάμε, να τους αγκαλιάζουμε, να τους δίνουμε λόγια για πίστη, γιατί το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Αλληλούια! Για να μπορέσει η πίστη τους να απελευθερωθεί στη σωστή πλευρά. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να ζει με πίστη. Γι' αυτό λέει, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και όλοι φορτωμένοι. Και σήμερα θα μας αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα πώς δουλεύει το κακό, δουλεύει με μεθοδία, δουλεύει. Το κακό δουλεύει με συνεργασία. Και αυτό είναι μήνυμα για την Εκκλησία. Αυτό που έγινε σήμερα στον πλανήτη, καθώς πηγαίνουμε προς την απαγή, σκεφτείτε να γίνει 10 φορές πιο δυνατό. Η Εκκλησία είναι ανώριμη να το διαχειριστεί αυτό. Πρέπει να πάρει τα μηνύματά της για να το διαχειριστεί πιο πνευματικά. Διαφορετικά, αν αυτό γίνει 10 φορές πιο ισχυρό, όπως κοσκίνησε ο διάβολος στους μαθητές και εγκαταλείψαν όλο τον Χριστό. Αλλά πίσω από αυτό υπάρχει ένα τεράστιο άνοιγμα ευλογίας από το Θεό. Πάντα όταν ο Θεός έχει να δώσει ένα μεγάλο άνοιγμα ευλογίας, δημιουργείται μια σύγκρουση με το κακό. Αλλιώς δεν μπορεί να δοθεί άνοιγμα ευλογίας. Είμαστε στο άνοιγμα μιας μεγάλης αναζωπήρωσης. Και είναι ισχυρή αναζωπήρωση, αλλά είναι ισχυρή και η κόντρα. Όσο πιο μικρή είναι η αναζωπήρωση, τόσο μικρή είναι και η κόντρα. Όπως όταν χτύπησε τους μαθητές, μετά έπεσε το Άγιο Πνεύμα την Πεντηκοστή, τεράστια ευλογία. Αλλά ήταν σκληρή επίθεση που δεχτήκαν. Τον εγκαταλείψαν όλοι τον Κύριο. Έμεινε μόνος του. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός ανέβηκε ένα μεγάλο επίπεδο ευλογίας. Για να δούμε κάτι, Εφεσίους 6 κεφάλαιο, στο 6 από το 10, να δούμε και μέχρι το 20 για τον πνευματικό πόλεμο μιλάει εδώ πέρα.
Εφεσίους. Εφεσίους 6ο κεφάλαιο, από το 10 μέχρι και το τέλος. Mm-hmm. 1592 σελίδα. Εφεσίους 6ο κεφάλαιο. Mm-hmm. Το βρήκαμε. Τέλος, αδελφοί, ενδυναμώνεστε στον Κύριο και στην κυριαρχική εξουσία της δύναμής Του. Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Επειδή η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες, τους κότους τούτου, του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας, στα υπουράνια. Επομένως, ο στρατός του Σατανά είναι στρατός. Έχει αρχές, έχει εξουσίες, έχει στρατηγούς, έχει λοχαβούς, έχει φαντάρους. Στρατός. Δεν είναι ένα πράγμα τα δαιμόνια πετάνε στον αέρα με σκούπες και με διαστήματα. Είναι στρατός. Που είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Και αυτή είναι κάτω από την εξουσία των μεγάλων πνευμάτων, των στρατηγών του Σατανά. Και σήμερα θα μας αποκαλύψει ο Κύριος τρεις στρατηγούς του Σατανά που χτυπήσαν την ανθρωπότητα. Τρεις στρατηγούς. Σκεφτείτε στην Αποκάλυψη λέει ότι θα χτυπήσουν την ανθρωπότητα 7 και 8 στρατηγοί βασιλιάς. Τι θα γίνει. Τρεις χτυπήσαν την ανθρωπότητα και την ταρακούνησαν στον αέρα. Κλείσανε εκκλησίες, απομονωθήκαν οι χριστιανοί. Σκεφτείτε τι τεράστια δύναμη έχει η επίθεση αυτή που επηρέασε και τον λόγο του Θεού. Αλληλούια! Είναι επίθεση, για να το δούμε. Γι' αυτό λέει, πάτε στα χέρια σας, επειδή πάλι μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες, τους κότους τούτου, το αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας, στα υπουράνια, γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την παλοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περισσωσμένοι στη μέση σας με αλήθεια και ντυμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντας φορεμένα στα πόδια τα υποδήματα με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης, πάνω δε απ' όλα πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα της πίστης με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού. Πάρτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού προσευχόμενη σε κάθε καιρό και σε κάθε προσευχή και δέησε πνεύματι και αγρυπνώντας αυτό, σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Και για μένα και να μου δοθεί ο Λόγος να ανοίξω το στόμα μου παρησία ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου χάρη το οποίο με πρέσβεις φορώντας αλυσίδα για να μιλήσω γι' αυτό με παρησία πως πρέπει να μιλήσω. Τι λέει εδώ πέρα ο Παύλος, ότι υπάρχουν δυνάμεις που εξουσιάσουν την ανθρωπότητα στα υπουράνια. Και αυτές οι δυνάμεις είναι στρατός είναι. Και εργάζονται με μεθοδία. Πώς να χτυπήσουν την ανθρωπότητα. Ο διάβολος ξέρει τον Θεό, ήταν αρχάγγελος. Και ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος Θεός. Δεν μπορεί ποτέ να δικαιώσει την αμαρτία. Βάζει τους ανθρώπους και αμαρτάνουνε και ο Θεός τι γίνεται, σε κάποια στιγμή πρέπει να κρίνει την αμαρτία, να τη βρει ένοχη. Όταν ο Θεός κρίνει την αμαρτία γίνεται κάτι, αποτραβιέται η χάρη. Και τότε δημιουργείται ένα άνοιγμα και μπορούν οι στρατηγοί του Σατανά και χτυπάνε από το άνοιγμα. Αν η χάρη δεν αποτραβιέται, μεγαλώνει η χάρη, είναι πολύ μικρή η ενέργειά του να χτυπήσει. Όταν όμως δημιουργείται άνοιγμα, ό,τι έγινε πιο παλιά στην Πελοπόννησο, θυμάστε, όταν κάηκε η Πελοπόννησο. Ο Θεός έκρινε την εθνική αμαρτία και στην Ολυμπία που κάνουν επίκληση των αρχαίων Θεών. Του Δία, της Αθηνάς, το έκρινε ο Θεός και σήκωσε το χέρι. Και άρχισε το πνεύμα το κακό και θέριζε χωριά, ανθρώπους, δεν άφησε τίποτα αυτό. Η Εκκλησία έχει ένα σκοπό, να παράγει χάρη. Όσο παράγει χάρη η Εκκλησία, κλείνει τις πόρτες.
Πρέπει να ξέρουμε ότι η ανθρωπότητα αμαρτάνει. Τώρα βγήκε κρίση από την Κίνα, αύριο θα βγει από τη Γερμανία, μετά θα βγει από την Αφρική, πότε βγαίνει κρίση. Ό,τι έγινε με το έθνος του Ισραήλ που εκπληρώθηκε η υπόσχεση για την ελευθερία από την Αίγυπτο, πέσανε και οι κρίσεις στην Αίγυπτο, όλες πέσανε. Γιατί η Αίγυπτος ασεβούσε στη φωνή του Θεού. Όταν ο Θεός έδωσε αυτό το Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι το περιφρονούνε, λέγεται ασέβεια. Τι λέγεται ευλογία, λέγεται. Όταν ο Θεός έδωσε τον Χριστό και οι άνθρωποι περιφρονούνε το αίμα του, λέγεται ασέβεια. Τι λέει στον Ζαχαρία, θα ζυγίσει την ασέβεια ο Θεός, βάζει την πλάστηκα. Και θα την κρίνει την ασέβεια. Και θα αποτραβήξει τη χάρη. Όταν αποτραβηχτεί η χάρη, αρχίζουν τα δαιμόνια και χτυπάνε, αλήπητε. Και τότε δημιουργούν μια πλάνη στον κόσμο και οι άνθρωποι στρέφεται η πίστη τους. Και αντί να μιλάνε, σκεφτείτε σήμερα όλος ο πλανήτης έλεγε να λέει «Ο Ιησούς είναι Κύριος». Παράει τα χάρη. Δεν λέει αυτό σήμερα ο πλανήτης. Λέει τρέφτε, κρυφτείτε. Όταν κάτι διαιρεί μια χώρα, είναι δαιμονικό. Όταν διαιρεί κάτι την εκκλησία, είναι δαιμονικό. Όταν κάτι διαιρεί τις δουλειές, είναι δαιμονικό. Άντε να τα μαζέψει μετά. Ο Θεός καθόρισε να εργάζεται στην ενότητα των ανθρώπων. Στην ενότητα της πίστης. Αν το κράτος για 20 μέρες σταματήσει να δουλεύει η οικονομία, θα χρεοκοπήσει. Μετά άντε να το μαζέψεις αυτό. Μαζεύεται εύκολα. Πρέπει να βάλεις πόρους, πρέπει να πιέσεις τον κόσμο. Επομένως, οτιδήποτε δημιουργεί διαίρεση είναι δαιμονικό. Ό,τι σου λέει κλείσου στον εαυτό σου είναι δαιμονικό. Είναι ο Θεός πίσω από αυτό. Αλληλούια. Ο Θεός καθόρισε, λέει, την ευλογία στην ενότητα. Ό,τι καλό και όμορφο να συγκατοικούν οι αδελφοί με μόνοια και αγάπη. Διότι εκεί διόρισε ο Θεός την ευλογία. Επομένως, η ευλογία είναι στην ενότητα, στη συνεργασία. Γιατί αυτό μπορεί να κάνει έφυγε, μπορεί να το κάνει ένας άλλος. Και ο ένας συνεργάζεται με τον άλλο. Και στην πνευματική ζωή και στη φυσική ζωή. Και παράγει τα χάρη. Για να δούμε τώρα για τους στρατηγούς του Σατανά πώς δουλεύουν λιγάκι. Να πάμε στον προφήτη Δανιήλ να πάμε. Προφήτης Δανιήλ, 10 κεφάλαιο. Από το 12 εδάφιο μέχρι και το 20. Μέχρι και το 21. 21 ημέρες προσευχόταν ο Δανιήλ και νίστευε για το έθνος του Ισραήλ. 3 εβδομάδες. Ήτανε σε προσευχή και νηστεία. Και περίμενε από τον Θεό την απάντηση και την οδηγία του Θεού. Δανιήλ 10 κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο, 12 μέχρι 21 εδάφιο, 12 μέχρι 21, το βρήκαμε. Είναι σε αφιέρωση ο Δανιήλ και μεσητεύει για το έθνος. Και εμείς πρέπει να μεσητεύουμε για τη χώρα μας. Κύριε, συγχώρεσε την ειδωλολατρία, συγχώρεσε την θρησκευτικότητα, το αίμα του Ιησού, Κύριε, δώσε χάρη. Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός αυτά να τα δεχτεί σαν ευλογία. Μπορεί να κάνει χάρη, αλλά κάποια στιγμή τα κρίνει όλα αυτά. Η χάρη δεν σημαίνει ότι ο Θεός απορρίπτει την αμαρτία. Κάνει χάρη, μακροθυμία. Σε κάποια στιγμή αυτό το κρίνει ο Θεός. Τότε χάνεται η χάρη. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Και μου είπε, μην φοβάσαι τα δύο. Επειδή από την πρώτη μέρα κατά την οποία έδωσα στην καρδιά σου στο να εννοείς και έχοντας ταπεινωθεί και ταπεινωθεί ο Δανιήλ, μπροστά στο Θεό σου εισακούστηκαν τα λόγια σου και εγώ ήρθα στα λόγια σου. Όμως ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας αντιστεκόταν σε μένα 21 ημέρες, αλλά δες ο Μιχαήλ ένας από τους πρώτους άρχοντες ήρθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί κοντά στους βασιλιάδες της Περσίας. Από την πρώτη στιγμή ο Θεός άκουσε τη μεσητεία του Δανιήλ και έστειλε απάντηση με έναν αρχάγγελο του. Και αυτός ο αρχάγγελος συγκρουόταν με έναν βασιλιά του Σατανά που ήταν άρχοντας Περσίας. Δηλαδή πάνω από κάθε έθνος υπάρχει ένας στρατηγός του κακού υπάρχει.
Και αυτός ο στρατηγός έχει στρατιώτες και εργάζεται πάνω σε κάθε χώρα. Και στον πνευματικό κόσμο γίνεται μάχη. Είναι στρατός είναι αυτός. Και ένας άλλος άγγελος του Θεού, αυτό που απέστειλε ο Θεός, πήγε να τον βοηθήσει μετά. Επομένως γίνεται πνευματική μάχη στον πνευματικό κόσμο. Και ήρθα για να σε κάνω να καταλάβεις το τι θα συμβεί στο λαό σου στις έσχατες ημέρες, επειδή οι ώρες είναι ακόμα για πολλές ημέρες. Και ενώ μιλούσε τέτοια λόγια, σε μένα έβαλα το πρόσωπό μου προς την γη και έμεινα άφωνος και ξαφνικά σαν μία θέα γιου ανθρώπου, άγγιξε με χείλη μου, τότε άνοιξα το στόμα μου και μίλησα και είπα σε αυτό που στεκόταν μπροστά μου, Κύριε, εξαιτίας της όρασης ανακατεύτηκαν μέσα μου τα εντόστια μου και δεν έμεινε μέσα μου δύναμη. Και πώς μπορεί ο δούλος αυτού του Κυρίου να μιλήσει μαζί με αυτόν τον Κύριο μου μέσα μου, βέβαια δεν υπάρχει από τώρα καμία δύναμη, ούτε πνοή δεν έμεινε μέσα. Και με άγγιξε ξανά σαν μία θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε και μου είπε, μην φοβάσαι άντρα υπερβολικά αγαπητέ, ειρήνη σε σένα, γίνε ανδρείος και ισχυρός. Και ενώ μου μιλούσε ενισχύθηκα και είπα, ας μιλήσει ο Κύριος μου επειδή με ενίσχυσες. Και ξαφνικά ο Δανίλ έχει πνευματικές αποκαλύψεις με τον άγγελο του Θεού. Και αυτή η αποκάλυψη τι έκανε, έχασε όλη τη δύναμή του. Που θέλει να μας πει κάτι, ότι η δύναμη στη ζωή μας δεν είναι δικιά μας. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό χάνουμε τη δικιά μας δύναμη. Και έρχεται η δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Αλληλούια. Και ήταν σπόδρα αγαπητός ο Δανίλ του Θεού. Σκεφτείτε ο Κύριος να λέει ότι είσαι αγαπητός του. Και μέσα στον Χριστό είμαστε αγαπητοί του Θεού, είμαστε όλοι. Αλληλούια. Τι είπε, ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα, τώρα μάλιστα θα επιστρέψω να πολεμήσω με τον άρχοντα της Περσίας και όταν βγαίνω δες θα έρθει ο άρχοντας της Ελλάδος. Και πάνω στην Ελλάδα υπήρχε ένας άλλος άρχοντας. Εν τούτης θα σου αναγγείλω το γραμμένο στη γραφή της αλήθειας και δεν είναι κανένας που αγωνίζεται μαζί μου για αυτούς παρά μονάχα ο Μιχάλη, ο άρχοντάς σας. Και ο αρχάγγελος Μιχάλη ενίσχυε αυτόν τον αρχάγγελο του Θεού. Και οι αρχάγγελοι του Θεού δίνανε μάχη στον πνευματικό κόσμο με τους στρατηγούς του Σατανά. Αλληλούια. Τώρα τι έχει γίνει στην ανθρωπότητα. Τρεις στρατηγοί του Σατανά χτυπήσανε τον κόσμο. Και αυτό ξεκίνησε από την Κίνα, ξεκίνησε. Ο μεγάλος ηγέτης είναι ο στρατηγός του φόβου. Έσπηρε το φόβο. Στρατηγός του φόβου. Και πρέπει να συγκρουστείς με το πνεύμα του φόβου. Έχεις εξουσία να το νικήσεις. Πρέπει να πάρουμε νίκη ενάντια στο πνεύμα του φόβου. Ο δεύτερος στρατηγός είναι ο στρατηγός πίθωνας. Το πνεύμα του πίθωνα. Ο άρχοντας που πείθει, παίρνει την πλάνη και την κάνει αλήθεια μέσα σου. Τεράστια, τεράστιο πίθωνα. Ο στρατηγός πίθωνας παίρνει το ψέμα και σε πείθει την αλήθεια. Αλληλούια. Και ο στρατηγός της διαίρεσης, που διαιρεί την ενότητα των ανθρώπων και τους κλείνει στο εγώ τους μέσα. Τρεις μεγάλοι αρχιστράτηγοι του Σατανά. Χτυπήσανε την ανθρωπότητα και την ταρακουνήσαν όλοι. Κλείσανε εκκλησίες, κάνανε τους ανθρώπους να απέχουν από το σώμα και το αίμα του Κυρίου, απομονωθήκανε, αρχίσαν να δηλώνουν αρνητική πίσω από τον πλανήτη, άρχονται στον πλανήτη, κάνουν βιαστικές κινήσεις, χτύπησαν την ανθρωπότητα. Επομένως, το κακό δουλεύει με μία τάξη, αρμονία. Αυτό είναι μήνυμα για την εκκλησία είναι σήμερα. Η Εκκλησία στην Ελλάδα δουλεύει έτσι. Ένα μήνυμα είναι σήμερα. Και θα πω κάποια νούμερα σήμερα για την Εκκλησία στην Ελλάδα που μου δίνει ο Θεός την εξουσία. Η Ελληνική Εκκλησία έχει γύρω στα 30.000 μέλη. Δεν είναι τα 30.000 μέλη ενεργά μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Είναι τα 10.000 μέλη. Αν σήμερα οι Κυριακοί μαζεύονται 10.000 μέλη στην Εκκλησία, τη Δευτέρα στην προσευχή πόσοι μαζεύονται, ξέρετε σαν τον άλλο. 500 χριστιανοί, 1000. Αυτό δεν είναι υπέρ της Εκκλησίας. Δεν μπορεί η Εκκλησία να δουλέψει αρμονικά και να παράγει χάρη.
Οι δυνάμεις αυτές δουλεύουν αρμονικά και συντρίβουνε. Η Εκκλησία πρέπει να δουλέψει αρμονικά για να παράγει χάρη και να κλείσει τις πόρτες. Αλληλούια! Δεν είναι το να πούμε εμείς στους ανθρώπους πάρτε αντισηπτικά και ενοπνεύματα. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι του κόσμου. Εμείς πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να έχει υγιή πίστη να έχει. Στο αίμα του Κυρίου, στο λόγο που μιλάει, ώστε να μπορεί να έχει εξουσία ενάντια στο φόβο, ενάντια στο ψέμα και ενάντια στην διαίρεση. Τότε έχεις εξουσία πάνω στους στρατηγούς του σατανά. Αλληλούια! Διαφορετικά δεν έχεις εξουσία, σε εξουσιάζουν. Και αυτά είναι μηνύματα για τους τελευταίους χρόνους. Και ο Θεός θα φέρει την Εκκλησία του σε άλλα επίπεδα, δυνατά, ευλογημένα, παραγωγικά. Γιατί συγκρούνται δύο στρατόπεδα συγκρούνται. Ο στρατός του της πλάνης και ο στρατός του Κύριου Εκκλησία. Και πρέπει και οι δύο στρατοί να δουλέψουν αρμονικά. Αν εμείς οι κήρυκες του Ευαγγελίου λέμε πού, πού, τι ισχυρός Υιός είναι αυτός. Τα έχουμε δει φυσικά τα πράγματα. Εμείς πρέπει να λέμε ότι έχεις νίκη ενάντια σε αυτό το πνεύμα. Είσαι παιδί του Θεού είσαι. Όπου πατάς, πατάει ο Κύριος. Πάρε το αίμα του Κυρίου και ύψωσε το αίμα του Κυρίου στη ζωή σου, στη χώρα, στα σπίτια, στους κυβερνώντες, γιατί το αίμα του Κυρίου μας δίνει απεριόριστη χάρη ενάντια στη δύναμη του σατανά. Αλληλούια! Επομένως είναι πνευματική σύγκρουση. Και το πνεύμα της πλάνης μπορεί να σε πείσει ότι το ψέμα είναι αλήθεια. Όπως έχει πει σε εκατομμύρια ανθρώπους. Το ψέμα είναι αλήθεια. Και τότε δημιουργείται στο πνευματικό κόσμο μια ενέργεια φόβου. Και λέει ο άλλος, πω μη βήξει κάποιος, τελείωσε. Έφυγε αδιάβαστος, την άλλη ώρα τελείωσε, έφυγε. Έχει φύγει αδιάβαστος. Ο διάβολος κλέβει τη ζωή των ανθρώπων. Είναι ανθρωποκτόνος. Γιατί κτίζει την πίστη τους μέσα. Για ξεκίνα όλη την ημέρα και να λες θα τρακάρω, θα τρακάρω, θα τρακάρω, θα τρακάρω. Θα δεις ότι θα τρακάρεις. Υπάρχει περίπτωση. Αυτό που πιστεύεις, αυτό που μιλάς θα σου γίνει. Αν εσύ πιστεύεις ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού, έχω προστασία, έχω το αίμα του Κυρίου, έχω το λόγο του Κυρίου, έχω την αλήθεια του Κυρίου, έχω το πρόσωπο του Κυρίου, πώς μπορεί να σε εξουσιάσει ένα μικρόβιο. Γιατί κυλάει ο Θεός μέσα μας. Αλληλούια! Όλα πνευματικά είναι. Το πνευματικό δεν είναι ο διάβολος τίποτα με σκούπες που πετάει πάνω από τον κορμί και να πάρουμε τα τουφέκια να τον περιβολάμε. Τέτοιο πράγμα είναι. Ήτανε αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων. Ξέρει πώς δουλεύει ο Θεός. Έχει κάτω από την εξουσία του στρατηγούς έχει. Πώς λέμε, είναι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Βασιλείας. Και παρέστερε μαζί του στρατηγούς, αγγέλους. Και δημιουργεί πλάνη στον κόσμο και χτυπάει. Αλληλούια! Γιατί όσο προχωράμε, ο Θεός θέλει να μας εμπιστευτεί πιο βαθιά πράγματα. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε από το Θεό πιο βαθιά πράγματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στο Θεό. Ο Θεός ζητάει από εμάς πράγματα. Ζητάει αφιέρωση. Ζητάει προσευχή. Ζητάει εξήτηση του προσώπου Του. Ζητάει κοινωνία μαζί Του για να μας δώσει ο Θεός. Διαφορετικά θα έρθει αυτό το πνεύμα και σε εξουσιάσει κάτω, τελείωσες. Και σου πει αυτή είναι η μοίρα σου, δεν μπορείς να γλιτώσεις, γιατί είσαι αδύνατος. Αλληλούια. Επομένως πάνω από κάθε έθνος υπάρχει ένας στρατηγός. Και αυτός ο στρατηγός έχει στρατιώτες. Και δουλεύουν ημέρα και νύχτα. Και τι κάνουν οι στρατιώτες αυτοί, έχουν ένα μπλοκάκι. Και λέει ο στρατηγός, πηγαίνετε πίσω από τον Δήμο για ένα μήνα. Και παρακολουθούν τη ζωή του Δήμου για ένα μήνα. Και γράφουμε. Ο Δήμος είναι αδύνατος, εκεί είναι. Το γράφουμε. Ο Δήμος είναι πολύ αδύνατος, εκεί. Το γράφουμε. Ο Δήμος είναι πολύ αδύνατος στο φόβο. Είναι πολύ αδύνατος σε αυτό, στην κατάκριση.
είναι πολύ αδύνατος στη σύγχυση. Και μετά από ένα μήνα τους δίνει εντολή ο στρατηγός και λέει πηγαίνετε και χτυπήστε τον εκεί που είναι αδύνατος. Και σε γονατίζει κάτω. Ο στρατός αυτός δουλεύει με σοφία, δαιμονική σοφία. Είναι δυνατόν ο στρατός του Κυρίου να τα αφήσει την τύχη τα πράγματα. Η τύχη είναι η ειδωλολατρία, το ξέρετε. Όποιος πιστεύει στην τύχη είναι ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει τύχη. Είναι η πρόνοια του Θεού και η σπορά και ο θερισμός. Τι τύχη. Η τύχη είναι η ειδωλολατρία, δαίμονας είναι η τύχη. Υπάρχει σπορά και θερισμός και η πρόνοια του Θεού υπάρχει. Εμείς δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη, ούτε αυτούς που κυβερνάνε. Άμα εμείς δεν τους βάζουμε το αίμα του Χριστού επάνω, τι θα κάνουν αυτοί. Σκεφτείτε τώρα, 20 μέρες η οικονομία θα μπλοκάρει. Μετά για να βγάλει το κράτος αυτά τα λεφτά που έχασε, θα πιέσει εσένα και εμένα. Θα σου βάλει φόρους. Από πού θα τα βγάλει τα λεφτά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος να προσευχόμαστε για τους κυβερνώντες, όχι για τους κατακρίνουμε. Να προσευχόμαστε, να έχουμε σοφία. Μπορεί αυτός να αντισταθεί στον άρχοντα του φόβου. Εδώ δεν μπορεί να αντισταθεί ο χριστιανός, μπορεί να αντισταθεί ο άρχοντας, ο πολιτικός. Πού να αντισταθεί. Θα τον κάνει αεροπλάνο. Επομένως, τα πάντα είναι πνευματικά είναι. Αλληλούια. Και πριν έρθουμε, μου έλεγε η Άννα και ένα στο ίντερνετ μέσα, δεν είναι αστείο αυτό, αλλά είναι για γέλιο. Ήτανε κάποιοι σε ένα λεωφορείο και λένε, επειδή σκοπόμαστε να πατήσουμε το κουμπί, κατεβήκαμε όλοι στο τέρμα, λέει. Φοβόντουσαν να πατήσουν το κουμπί. Μη σας φαίνεται παράξενο. Όταν ο φόβος κυριαρχεί σε πάνω, τους νεκρώνει τους ανθρώπους. Και εμάς τώρα φαίνεται αστείο για τον άλλον, είναι πολύ βουνό αυτό. Επομένως, δεν είναι για γέλια τα πράγματα. Είναι να υψώσουμε το αίμα του Κυρίου στη χώρα μας, στην Ιταλία, και χρησιμοποιεί κατά βάση την τηλεόραση ο Θεός. 90% τη χρησιμοποιεί ο Σατανάς στην τηλεόραση, 10% ο Θεός. Και περνάει μια προφητεία ψεύτικη. Τι έχει ο Θεός, μια προφητεία αλήθειας, ανάτασης. Τι έχει ο διάβολος. Μια προφητεία φόβου, μια προφητεία καταδυνάστευσης και χρησιμοποιεί τα στόματα των δημοσιογράφων και το στέλνει. Και όταν εσύ βλέπεις κάποιον να τον κυνηγάνε με τις απόχες, να τον πιάσουν, να τον φυλακίσουν, λες αμάν τι γίνεται, τώρα έρχεται την ώρα μου. Και καλλιεργεί τις εικόνες αυτές, φόβου, πανικού. Και σκεφτείτε οι τηλεοράσεις να δείχνουν συνέχεια ότι ξέρετε κάτι, 1000 άνθρωποι περάσαν τον ιό και τον περάσαν, έφυγε. Αλληλούια, τώρα τραγουδάνε, χαίρονται. Αυτό θα έφερνε στον κόσμο ειρήνη. Δεν φέρνει ειρήνη όμως. Η προφητεία αυτή φέρνει φόβο. Η προφητεία αυτή κλείνει τους εαυτό, τον άνθρωπο στον εαυτό τους. Επομένως, από πού γνωρίζουμε την προφητεία, από τον καρπό της. Σου δίνει κάτι πίστη, αφιέρωση, σχέση με τον Θεό. Είναι ο Θεός. Σε απομονώνει κάτι, δεν είναι ο Θεός. Δηλαδή μπορεί να φύγουν τα δαιμόνια με την απομόνωση. Με τα υνοπνεύματα, με τα πολλά μακαρόνια που παίρνουν οι άνθρωποι στο σούπερ μάρκετ. Φεύγουν οι δαίμονες με αυτά τα πράγματα. Πώς θα φύγουν. Οι δαίμονες φεύγουν όταν πας κόντρα, αντισταθείς με το αίμα του Κύριου τους πολεμήσεις. Τους διατάξεις να φύγουν πάνω από τη χώρα, πάνω από τους ανθρώπους. Αλλά και να μας ακούει ο Θεός πρέπει να είμαστε ευλαβείς άνθρωποι. Ψεβείς. Αν δεν έχουμε αφιέρωση, δεν μπορεί να ακούει ο Θεός την προσευχή μας. Πώς θα την ακούσει. Αλληλούια, υψώνοντας το αίμα του Κυρίου που είναι το πιο ισχυρό, κάνοντας χρήση το όνομα του Κυρίου, πιστεύοντας ότι πατάς και πατάει ο Θεός μαζί σου, μιλάς και μιλάει ο Θεός μαζί σου, αγγίζεις και αγγίζεις, δηλαδή όταν εσύ απλώνεις το χέρι στο Θεό, ο Θεός το τραβάει το χέρι. Λέει, άστε τώρα, ο Δήμος είναι μολυσμένος. Αυτό κάνει ο Θεός. Απλώνει το χέρι. Αν εγώ απλώνω το χέρι, πρέπει να το τραβήξω. Πρέπει να το απλώσω με πίστη. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να το απλώσει. Το απλώνω εγώ το χέρι. Βουλιάζει. Αν η Εκκλησία δεν απλώσει τα χέρια της, ποιος θα τα απλώσει. Αλλά πρέπει να νικήσουμε τους φόβους. Πρέπει να νικήσουμε την πλάνη.
πρέπει να νικήσουμε το ψέμα. Γιατί θα χτυπήσουν την ανθρωπότητα κι άλλοι βασιλιάδες. Η Αποκάλυψη το λέει αυτό. Και θα πέσει κοστίνισμα. Γι' αυτό παλιά από τις ειδικάδες πηγαίναμε στο Ροντέο, το θυμάστε, στο Καλαμάτι. Και είχε ένα ταψί εκεί πέρα και ανεβαίναμε και μας κούναγε το ταψί. Θα πέσει κοστίνισμα στον κόσμο. Και θα κοστινήσει τον κόσμο διάβολος. Αν εμείς δεν έχουμε βάσεις πνευματικές, αφιέρωσης, αντίληψης, πώς θα σταθούμε. Αλληλούια. Πώς θα σταθούμε. Η γειτονιά περιμένει εμάς να βάλουμε το αίμα του Κυρίου πάνω της. Η πόλη μας, η κυβέρνηση, εμείς είμαστε ο λαός του Κυρίου. Είμαστε ό,τι πιο όμορφο έχει ο Θεός. Εμείς είμαστε, τα παιδιά του είμαστε, η εκκλησία του. Και ο Θεός είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Όπου πατάτε, πατάει ο Θεός. Όπου φτερνίζεστε, φτερνίζεται ο Κύριος. Άγιο φτέρνισμα. Αλληλούια. Φέρνει ευλογία και χαρά στους ανθρώπους. Γιατί είμαστε το σπέρμα του Κυρίου, των δυνάμεων είμαστε. Αλληλούια. Πρέπει να κάνουμε αντεπίθεση να κάνουμε. Μη μας κάνει, μας κυνηγήσει ο εχθρός και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε να τρέχουμε. Αυτό το πράγμα τελείωσε τώρα, ο Θεός μου μίλησε. Όταν υψώνουμε το αίμα θα κάνει χάρη, σταμάτησε η πληγή. Αλλά για να επανέλθει αυτό θέλει το χρόνο του. Θέλει 10, 20, 30 μέρες, θέλει το χρόνο να επανέλθει. Αλλά η ρίζα σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε? Διότι η ανθρωπότητα είναι ανώριμη να διαχειριστεί κάτι πιο βαθύ και η Εκκλησία είναι ανώριμη. Είναι ανώριμη. Αν αυτό κράταγε, είχε πιο μεγάλη σχέση, δεν θα έμενε τίποτα όρθιο. Είναι ανώριμη να σταθεί. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πάντα φυσικά, αλλά πνευματικά. Υψώνοντας τα όπλα μας, την πίστη μας, την αγάπη μας, τη σοφία μας, για να μπορεί ο καλός Θεός να μας οδηγήσει όμορφα και ευλογημένα κατά πάντα στη ζωή. Και τότε θα έχουμε νίκη. Και σας λέω, είναι ωραίο να νικήσεις τους φόβους. Μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο μας, όμορφο. Επίπεδο εμπιστοσύνης. Γιατί όπου και θα πας, σε περιμένει ένα μήνυμα του Θεού. Όπου και να πας. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα μήνυμα από τον Θεό. Να το πάρεις. Στα νεκροταφεία, όταν γίνεται κηδείας, υπάρχει ένα μήνυμα από τον Θεό. Στα νοσοκομεία υπάρχει ένα μήνυμα. Σε όλο τον πλανήτη υπάρχει ένα μήνυμα του Θεού για τον άνθρωπο και καλούμαστε εμείς να το πάρουμε. Καλούμαστε εμείς να το λάβουμε. Καλούμαστε εμείς να το κρατήσουμε και να επενδύσουμε σε αυτό το μήνυμα του Θεού. Παντού ο Θεός έχει ένα μήνυμα που είναι καλό για τον άνθρωπο. Είναι καλό για τους ανθρώπους το μήνυμα του Θεού. Αλληλούια. Χρειάζεται να προσευχόμαστε για τους επιστήμονες, να τους δίνει ο Κύριος σοφία, να βγάλουν φάρμακα, να βοηθεί, γιατί η ασθενής πίστη είναι σεβαστή από το Θεό. Γι' αυτό λέει ο Θεός, όποιος τρώει λάχανα να τον βλέπετε με αγάπη. Η ασθένεια της πίστης είναι σεβαστή, αλλά κάποιος πρέπει να προστατεύει αυτή την πίστη. Εμείς δεν καταδικάζουμε τη λίγη πίστη, εμείς πρέπει να τη φροντίζουμε, να την προστατεύουμε. Για να μπορέσει η λίγη πίστη να μεγαλώσει. Γι' αυτό και όταν ο Χριστός έλαβε το Άγιο Πνεύμα στον Ιορδάνη, συγκρούστηκε 40 ημέρες με τους δαίμονες, με αφιέρωση και νηστεία. Είναι σημαντικό να νηστεύουμε, να προσευχόμαστε, να επενδύσουμε στην αφιέρωση. Σκεφτείτε, 3 εβδομάδες ο Ντανίλ νήστευε. 3 εβδομάδες. Ακολουθώντας την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο διάβολος έχει στόχο τους κυβερνώντας. Όταν η κυβέρνηση βγάλει ένα λάθος διάταγμα, το πληρώσει και το πληρώσει. Όταν η κυβέρνηση βγάλει ένα λάθος νόμο, θα το πληρώσει και θα το πληρώσει. Γι' αυτό λέει να προσεύχεστε για αυτούς, για τους θεσμούς. Εμείς ούτε πολιτικοί είμαστε, είμαστε παιδιά του Κυρίου, των δυνάμεων είμαστε. Αλληλούια. Για να μπορεί ο Θεός να μας εμπιστευτεί άλλα έργα. Για σκεφτείτε να μας εμπιστευτεί μια τράπεζα ο Θεός. Η τράπεζα του Κυρίου των δυνάμεων. Σήμερα όλοι οι ασεβείς έχουν τράπεζες.
και να έρχεται ο άλλος να πάρει δάνειο και να παίρνει με πολύ μηδέν επιτόκιο το δάνειο και να του μιλάς για τον Κύριο. Δεν τα έχει εμπιστευτεί ο Θεός αυτά τα έργα ακόμα στο λαό του, αλλά έχει ετοιμάσει έργα να μας εμπιστευτεί, ωραία. Μεγάλα έργα, σπουδαία έργα, υπέροχα έργα που θα ταρακουνήσει την ανθρωπότητα. Αλλά πρέπει να συγκρουστούμε με το κακό. Γιατί το Θεό δεν του αρέσει ο συμβιβασμός. Ο συμβασμός είναι συμβασμός. Άνθρωπος λέει δίγνωμος, δεν μπορεί να λάβει κάτι από το Θεό. Πρέπει, μπορεί να πέσουμε, αλλά πρέπει να σηκωθούμε αμέσως. Να κάνουμε αντεπίθεση. Να κρατήσουμε την φωνή του Θεού, να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα με την αλήθεια του Κυρίου του Θεού. Αλληλούια. Γιατί είναι πνευματικά όλα. Αν εγώ τα βλέπω φυσικά, τότε ο άρχοντας της πλάνης με έχει πείσει και τα βλέπω φυσικά. Η δύναμη του είναι τεράστια, σε πείθει. Ώστε το ψέμα γίνεται αλήθεια για τη ζωή σου. Σήμερα γιατί εκατομμύρια άνθρωποι είναι μακριά από το Θεό, γιατί έχουν πιστεί ότι το ψέμα που υπηρετούν είναι αλήθεια. Και το υποστηρίζουν. Κάποιος ψέπησε. Είναι το πνεύμα που πείθει, ο πείθωνας, σε πείθει. Πώς λέμε ας πούμε εδώ πέρα, αυτός ο στρατηγός είναι στο πυροβολικό, έχει πυροβόλα. Ο στρατηγός του ναυτικού, είναι ο στρατηγός στα τεθαρρυντισμένα. Τι έγινε τώρα στον Εύρο επάνω. Το μήνυμα ο Θεός, το πνευματικό πάντα το τι κάνει, το συμμαρτυρεί με το φυσικό, τι έγινε στον Εύρο. Έγινε επίθεση στη χώρα μας. Κάποιος εχθρός έβαλε ανθρώπους και κάνουν επίθεση. Οι άνθρωποι δεν φταίνε. Τι έκανε η χώρα, θωράκισε τα σύνορα. Τι γίνεται στον πλανήτη, γίνεται επίθεση. Πρέπει να θωρακίσουμε τα σύνορα, τη ζωή των ανθρώπων με το αίμα του Κύριου. Με το λόγο του Κύριου. Με την αλήθεια του Κύριου. Επομένως ο Θεός πάντα το πνευματικό στο δείχνει με το φυσικό. Γι' αυτό ο Κύριος πάντα τα πνευματικά χρησιμοποιεί σαν φυσικές παραβολές να μας τα διδάξει. Αν εγώ έχω το πνεύμα ανοιχτό, θα δω ένα μήνυμα του Θεού. Αν δεν υπάρχει ένα μήνυμα του Θεού. Γιατί ο εχθρός δεν αγαπάει τον άνθρωπο, ενώ ο Κύριος αγαπάει τον άνθρωπο. Και δίνει πάντα χάρη στον άνθρωπο, γιατί νοιάζεται για την κάθε ζωή του ανθρώπου. Σου αξίζει ένας άνθρωπος. Δεν αξίζουν όλα τα σύμπαντα ένας άνθρωπος. Αλληλούια. Και ένα μήνυμα που μας δείχνει ο Κύριος είναι όπως είναι ο Ερντογάν στην Τουρκία. Έτσι θα δαιμονιστούν οι ηγέτες των κρατών, θα δαιμονιστούν. Θα διψάνε για αίμα. Θα διψάνε για όπλα. Και δεν θα νοιάζονται καθόλου για τη ζωή των ανθρώπων. Παίρνουν τους μετανάστες, τους βάζουν στις βάρκες, τους βουλιάζουνε. Τους παίρνουν τα λεφτά, δεν νοιάζονται καθόλου για τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι θα γίνουν οι ηγέτες των κρατών. Έτσι θα γίνουν, θα δαιμονιστούν. Εμείς πρέπει να σταθούμε για αυτούς και να πάρουμε χάρη από τον Κύριο. Αλληλούια! Να πάρουμε χάρη. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει αξία για τον Θεό. Αλληλούια! Μιλάμε για πνευματικά πράγματα, εκκλησία είμαστε. Τι να πούμε για αντισηπτικά και για μακαρόνια και για ιστορία, αυτά τα πράγματα. Λαός του Θεού είμαστε. Αλληλούια. Γι' αυτό υπάρχει μια διακονία στην Κορέα που είναι ο Γιόγκι Τσον, που είναι ένα πρότυπο για την Εκκλησία. Οι Κορεάτες πριν πάνε για δουλειά 7-8 η ώρα, ξέρετε τι κάνουν. Πάνε από τις 6 και προσεύχονται 2 ώρες. Και μετά πάνε για δουλειά αυτή. Γι' αυτό τους έχει δώσει και μεγάλο ανοίγμα το Θεός εκεί πέρα. Άνθρωποι προσευχής. Αλληλούια. Σκεφτείτε, μου έλεγε ένας αδερφός που πήγε εκεί πέρα, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, έχουν δικό του συνοπείο. Σκεφτείτε, όταν κάνουν θεία κοινωνία 1 εκατομμύριο άνθρωποι, θέλεις τόλους κρασί. Έχουν δικά του βιβλιοπολία που βγάζουν εγγραφές, πανεπιστήμια, ό,τι μπορεί να φανταστείς, σχολεία, δηλαδή τεράστιο άνοιγμα. Μέχρι και τράπεζες θα τους δώσω. Ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αλληλούια. Αρκεί και εμείς να σταθούμε σαν τον Δανίλη.
δεν υποτασσόμαστε στο διάταγμα του βασιλιά. Δηλαδή, πολλοί πάνε σωστά. Τι λέει η Γραφή? Μεγάλη οδός που οδηγεί στην απώλεια. Πολλοί πάνε λάθος. Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι η φωνή των πολλών είναι σωστή? Πάντα λάθος είναι αυτό, λέει η Γραφή. Ο μαθητής δεν πλανείται. Ο μαθητής, γιατί είναι μαθητής του Κυρίου των δυνάμεων. Αλληλούια. Αλληλούια. Όπου μας δει ο Υιός έχει πρόβλημα. Αλληλούια. Βάλτε μπροστά τις μηχανές του Κυρίου των δυνάμεων. Αλληλούια. Φέρτε Υιούς να τους αγγίξουμε. Αλληλούια. Το αίμα του Κυρίου κυλάει μέσα μας. Η φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Θετική πίστη. Αν η πίστη μου είναι... Και είχα πάει σε μια εκκλησία και μίλησα και απλώνω το χέρι του μια αδερφή μου. Μου λέει, αδερφέ, λέει, να κρατάμε. Μόλις κήρυξα αυτά που κηρύττω, το άπλωσε το χέρι. Να κάλεσε. Άνοιξε το χέρι. Άλλαξε η πίστη της. Μα δεν αλλάξει η πίστη, πού να φύγει το χέρι. Δεν ανοίγει το χέρι. Ράβει. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι καλός Θεός και μας αγαπάει. Γιατί είναι καλός και μας βοηθάει κατά πάντα στη ζωή. Και θα σας πω και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Τι σημαίνει είμαι παιδί του Θεού? Είσαι πρέσβης. Και θα πούμε ότι η Εκκλησία θα κάνουμε έναν έλεγχο στα νοσοκομεία της χώρας. Γενικό κρατικό βούλα. Γιώργος και Έφη. Τι ανάγκες έχει το νοσοκομείο της Βούλας? Θέλει προσωπικό. Θέλει βάψιμο, θέλει μηχανήματα, θέλει άλλα πράγματα, θέλει αυτοκίνητα, ασθενοφόρα. Τα γράφεις, είσαι πρέσβης. Και τα φέρνεις εδώ, στον Κύριο, στο ταμείο της Εκκλησίας. Και ο Θεός θα ακούσει το λαό του. Ποιον ακούσει ο Θεός? Μπορεί να ακούσει τον δήμαρχο, τον διευθυντή στο νοσοκομείο της Βούλας που δεν ξέρει τον Θεό. Εσένα θα ακούσει. Για να βοηθήσει και το νοσοκομείο της Βούλας. Θα φτάσουμε στο σημείο που θα εξετάζουμε τι θέλει. Πορτοτράφτη κοροπή. Άσφαλτος. Τα χωράφια. Δεν είναι άσφαλτο. Κύριε άσφαλτο. Προσευχή στον Κύριο. Θα αγγίζει ο Θεός τον ομάρχη. Πηγαίνετε στο Μαρκόπουλο Πορτοτράφτη και βάλετε άσφαλτο. Ο Θεός εργάζεται με την Εκκλησία. Έχουμε αυτή την όραση. Έχουμε αυτή την πίστη. Σιγά σιγά θα μας βοηθήσει ο Κύριος να αποκτήσουμε αυτό που λέγεται βασιλική πίστη, βασιλική όραση ως παιδιά του Κυρίου των δυνάμεων. Αλληλούια. Γι' αυτό θα υψώσουμε σε λίγο το σώμα και το αίμα του Κύριου ενάντια στο πνεύμα του πείθωνα, του φόβου, της διαίρεσης. Ενάντια. Το Άγιο Πνεύμα λέει ενωθείτε γιατί είστε δυνατοί. Ο διάβολος λέει απομονωθείτε γιατί χάνεστε. Δύο χέρια είναι πιο δυνατά από το ένα. Τέσσερα χέρια είναι πιο δυνατά από το ένα. Οχτώ χέρια πιο δυνατά από το ένα. Το ένα είναι πιο δυνατό. Αυτό που ενώνει είναι του Θεού, αυτό που χαλάει είναι του κακού. Αλληλούια. Αποκτάμε τη σοφία του Κυρίου και θα υψώσουμε το αίμα του Κύριου ενάντια στην πλάνη του κόσμου και θα διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Κίνα, στη χώρα μας, είναι Κύριος και είναι αγαθός Κύριος. Και η αγάπη Του είναι υπέροχη και μοναδική για να λάβουμε χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Αλληλούια. Ας κρατήσουμε τα λόγια του Κυρίου και ας πατήσουμε πάνω στην αλήθεια του Κυρίου και θα πάρουμε νίκες, γιατί ο Θεός αγαπάει το λαό Του και βοηθάει πάντα. Έτσι. Δόξα στον Κύριο. Σίγουρα δεν είμαστε εδώ πέρα να καταδικάσουμε τη λίγη πίστη, με αγάπη τη βλέπουμε, γιατί ο Θεός πάντα αγαπάει τον άνθρωπο. Έχει τεράστια αξία για τον Θεό. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό έδειξε η τηλεόραση έναν παπά στην Ιταλία, είχε ανέβει σε ένα τρίκυκλο. Και μέσα στην Ιταλία δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Και πέρναγε με το τρίκυκλο, ήταν από πίσω στην καρότσα και είχε ένα με νερό και τους... Του ράντιζε. Παπάς πίστης. Αλληλούια. Παπάς πίστης. Πάντα ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους πίστης.
κόντρα στο σύστημα της πλάνης. Αλληλούια. Πάντα ο Θεός δηλώνει τον εαυτό του. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός είναι καλός, γιατί νοιάζεται για την πίστη νοιάζεται. Όταν έπεσε ο Απόστολος Πέτρος, ο Κύριος δεν του έδωσε μία να πάει πιο κάτω, στη θάλασσα. Το άπλωσε το χέρι και το σήκωσε. Απλώστε τα χέρια. Δώστε τα χέρια. Αλληλούια. Γιατί τα χέρια θα βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους. Αλληλούια. Υψώνοντας την αγάπη και τη σοφία. Είναι μια πράξη πίστης. Να νικήσουμε τους φόβους μας και να απελευθερώσουμε την πίστη μας και την αγάπη του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι, ας ετοιμαστούμε να πάμε να κάνουμε και την τράπεζα του Κυρίου. Αλληλούια.